Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Σφακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεάτρες, καλησπέρα σας. Η αθλητική ατζέντα της Κέρκυρας και σήμερα κοντά σας. Δίκης Παργινός, Γιώργος Θεοδόρου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις? Πιο φωτεινός φαίνεσαι σήμερα. Ε? Πιο φωτεινός φαίνεσαι σήμερα. Ναι, βέβαια. Είναι... Έχει φέρει πιο αναβαθμισμένα μέσα παρουσίασης η εκπομπή και έτσι. Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Ναι. Τι έχουμε, τι γίνεται? Τι να κάνουμε. Τουλάχιστον έχουμε μέσα αναβάθμιση της εκπομπής. Και όχι των αγωνιστικών χώρων, ναι. Εντάξει. Εμείς κάναμε την αρχή. Ναι. Εντάξει. Θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, τι έχουμε ειδήσεις. Ειδήσεις. Μέτριες ειδήσεις. Μία είδηση είναι λίγο ως πολύ αναμενόμενη. Και είναι η παραίτηση του Παναγιώτη Κορομπόκη και η τεχνική ηγεσία της ομάδας Λευκύμης. Εντάξει. Δεν μπορεί να λες αναμενόμενη. Θα μου πεις ότι όταν μια ομάδα. Δεν πάει καλά, εκείνος που θα την πληρώσει πρώτος είναι ο προπονητής. Εννοώ αναμενόμενη, γιατί το κλίμα προς παρέτηση του Κορομπόκη και η επιλογή του δηλαδή, αυτή ήταν από την προηγούμενη εβδομάδα. Από το παιχνίδι με το Βατανιακό. Και εξελίχθηκε όλη η εβδομάδα μέχρι να γίνει το παιχνίδι με την ομάδα του Τρικάλου. Γι' αυτό μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο το λέω. Δεν το λέω ούτε για εικόνα ομάδας, ούτε για παρουσία. Δεν είχα αυτή την πληροφορία και δεν μπορώ να σου πω οτιδήποτε, ας πούμε. Λοιπόν, και ούτε βάση βαθμολογικού πίνακα το λέω αυτό. Ενώ από αυτό που, από το αποτέλεσμα που έφερε την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Είναι μια ομάδα η Λευκύμη, η οποία παίζει 7 χρόνια στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία και είναι και φυσιολογικό κάποια χρονιά να μην πηγαίνει τόσο καλά. Εντάξει, όλα κρίνονται βάσει προγραμματισμού και σχεδιασμού. Γιατί ό,τι σπείρεις το καλοκαίρι θερίζει το χειμώνα. Η διαφορά το προηγούμενο ετών με την τωρινή σεζόν. Φύγαν και κάποιοι παίκτες, Γιώργο, βασικοί. Ο Τζεβανίδης ήταν ένας παίκτης στην επίθεση της Λευκύμης. Ναι, δεν είχε χρόνο συμμετοχής ο Βαγγέλης πέρσι, γιατί είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ήταν ένας παίκτης που την ευκαιρία την έκανε. Έκανε τον γκολ. Δεν έχει τον γκολτζή η Λευκύμη τώρα. Πέρσι έπαιζε ο Βέρμπης. Ο Βαγγέλης είχε πρόβλημα. Δεν έπαιζε. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν όντως. Φέτος δεν έχει τον γκολτζή η Λευκύμη να σπρώξει την μπαλά στα δίχτυα. Δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες. Δεν έχει τον παίκτη που θα βάλει την μπαλά στα δίχτυα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Και αυτό και αμυντικά. Βέβαια στο χθεσινό παιχνίδι το πρόβλημα ήταν αυτό. Γιατί αμυντικά δεν είχαν ενοχληθεί σοβαρά από την ομάδα των Τρικάλων. Και μάλιστα από ό,τι έχω πληροφορηθεί, δεν είμαι στο παιχνίδι, το γκολ ήταν ένα γκολ που το πήρε περισσότερο αέρας μέσα στο τέρμα παρά η προσπάθεια του αντιπάλου. Άξι. Λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, η ΑΕΛ ψάχνει νέο ξεκίνημα με την πρόσληψη νέου προπονητή μετά την παράτηση Παναγιώτη Κορομπόκη για να μπορέσει να πορευτεί σε αυτό το πρωτάθλημα. Βέβαια, μια αλλαγή προπονητή και στα εθνικά πρωταθλήματα, Γιώργο, είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Ή μπορεί να ενεργήσει και θετικά, έτσι, αλλάζοντας την ψυχολογία, ίσως πετυχαίνοντας κάποια αποτελέσματα που θα αλλάξουν την πορεία της ομάδος, όμως μπορεί να είναι και αρνητικό, γιατί κάποιοι παίκτες είχαν μάθει με τον Κορομπόκη πρώτα να παίζουν στον αγωνιστικό χώρο και μέχρι να προσαρμοστούν με τον άλλο προπονητή μπορεί να είναι αρνητικό. Μπορεί να είναι αρνητικό, λέω. Μπορεί να είναι και θετικό, μπορεί να είναι και αρνητικό. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, βέβαια, γιατί η ομάδα αυτή έχει συγκεκριμένη φιλοσοφία, το πώς αγωνιζόταν μέσα στο παιχνίδι. Τώρα, ο νέος προπονητής, σε πόσο χρόνο θα θέλει
και θα έχει στη διάθεσή του για να περάσει τη δική του φιλοσοφία, θα το δείξει η διαδρομή του όταν αναλάβει. Και βέβαια η ομάδα της Λευκύμης περιμένει την περίοδο του Δεκεμβρίου να μήπως μπορέσει να βρει 2-3 παίκτες, γιατί θα έχει και μία. Θα φύγουν και 3-4 παίκτες. Θα γίνουν προσταφερέσεις δηλαδή. Ναι, ναι. 3-4 παίκτες από ό,τι πληροφορούμε θα αποτελέσουν παρελθόν για την ομάδα της Λευκύμης. Γυρεύει να βρει 2-3 ποδοσφαιριστές, να ενισχύσει πολύ περισσότερο την επίθεσή της, γιατί εκεί εστιάζουν το κακό, πώς να το πω, time της ομάδος, και βέβαια ίσως και μια ενίσχυση στην άμυνα. Εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η άμυνα. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Βάσει αποτελεσμάτων μιλάω, πάντα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο Αστέρας Πετρίτη ξεκουράστηκε. Είχε όλο το χρονικό περιθώριο μπροστά της η ομάδα να κάνει μια διαχείριση που τη χρειαζόταν πάρα πολύ, και οι ποδοσφαιριστές να πάρουν κάποιες ανάσες από την πίεση και από τα συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το ρόστερ είναι μικρό. Αλλά κυρίως οι ποδοσφαιριστές που αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών να έχουν περισσότερο χρόνο για να κάνουν πιο σωστή αποθεραπεία, να το πω έτσι. Ο Αστέρας εστιάζει στα 4 παιχνίδια που έχει στη συνέχεια, που πιστεύουν ότι εκεί θα δείξουν πολλά πράγματα. Εντάξει, έχει δύσκολο παιχνίδι τώρα την Κυριακή. Ναι. Θα πάει στην Κατερίνα να παίξει με το Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Αλλά το ζητούμενο ήταν αυτό που είπαμε πριν. Ότι οι ποδοσφαιριστές είχαν χρόνο περισσότερο να ξεκουραστούν. Να αποθεραπευτούν. Ναι. Αυτό είναι το πιο βασικό, γιατί ο Σφακιανάκης, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, δάσκαλε στα προηγούμενα παιχνίδια, προβληματιζόταν πάρα πολύ για το ποιοι θα είναι οι ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για να στελεχώσει μια ιδανική εντεκάδα. Και εδώ πάντως έχουν αρχίσει σιγά σιγά να σκέφτονται το μεταγραφικό τομέα και να δουν ποιες κινήσεις πρέπει να κάνουν για να μπορέσουν να ενισχύσουν την ομάδα. Γιώργο, βέβαια, ναι, έχουν ως γνώμονα ότι πάμε όπου φτάνουν. Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Γιώργο, και για τις δύο ομάδες θα το πω αυτό το πράγμα, τις Κερκυραγιές. Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα που θα πάνε να βρουν ό,τι το καλύτερο για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε αυτό το πρωτάθλημα καλά, έτσι, ναι, θετικά. Ωραία. Είναι, δυστυχώς έχουμε πει ότι αυτή η γάμα εθνική κατηγορία είναι χρονοβόρα, είναι πολυδάπανη, είναι και τι δεν είναι. Η χρονοβόρα δεν πειράζει. Εντάξει. Είναι πολυδάπανη. Πολυδάπανη, ναι. Έχει πάρα πολλά έξοδα και δεν έχει έσοδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα, γιατί έχουμε να δείξουμε εικόνα από το τοπικό πρωτάθλημα πολύ. Λοιπόν, η κάρτα είναι η εξής, δάσκαλε. Αστέρας Πετρίτη Μαγνησιακός 3-0 Φαγώνα. Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Πιερικός 2-1 στον τέρμπι της Κατερίνης. Σπουδαία νίκη για τον Εθνικό. Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα πήρε τη νίκη με γκολ που πέτυχε στο 47ο λεπτό του Λίκας και στο 52ο Παπαδόπουλος. Μείωσε ο Πιερικός με το Ματζαλάκου 10 λεπτά πριν το φινάλε του παιχνιδιού. Ζάκη Δοσίλα Κατσικά, το παιχνίδι γίνει Τετάρτη. Είχε μποφόρια πολλά. Ναι. Φίκη Αστέρα Σταυρού 0-2. Ένα γκολ λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, αυτογκολ στην ουσία, έδωσε προβάδισμα στην ομάδα από τον Γιαννοκλάδη. Και στο 77ο λεπτό ο Ροντρίγκες έκανε το 0-2. Πιστεύω ότι η Φίκη θα είναι η ομάδα που θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Έτσι δούμε τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Yeah. Εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι. Πραγματικά ζήτησε και συγγνώμη ο προπονητής της αναγέννησης στον κόσμο της Σάρτας. Καστοριά αναγέννηση Σάρτας 4-0. Είναι πολύ βαρύ το σκορ. Πάρα πολύ βαρύ σκορ και δείχνει ότι η Καστοριά έχει κάνει μια ξέφρενη πορεία από τις τελευταίες αγωνιστικές. Πραγματικά. Στο 42ο λεπτό ένα αυτογκολ ήταν αυτό. Μάλλον όχι, συγγνώμη. Στο 16ο λεπτό ένα αυτογκολ ήταν αυτό που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα της Καστοριάς. Και πρόσεχε, δάσκαλε, να δεις πόσο σημαντικό παίζει το timing σε ένα παιχνίδι. Στο 45ο ο Σαββόπουλος και στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο Τσελέπης έκαναν ακόμη 2 γκολ για την ομάδα της Καστοριάς. Και από εκεί τελειώσαν όλα. Ναι. Εκεί που όλα έδειχναν ότι θα πάνε στα αποδυτήρια 1-0 πέρα της Καστοριάς, ξαφνικά σε ένα λεπτό μέσα η Καστοριά πήγε με 3 γκολ διαφορά στα αποδυτήρια και όπως καταλαβαίνεις η ψυχολογία ήταν στα ύψη και αντίθετα ήταν στα τάρταρα. Και ο Μαγκίτης στο 71ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό σκορ 4-0. Τώρα στα υπόλοιπα παιχνίδια, ΑΕΛ Τρίκαλα τα είπαμε, Εορδαϊκός Κιλελέρ 1-0, αποτέλεσμα έκπληξη, όπως είπε δάσκαλε εσύ την Παρασκευή, σύμφωνα στις πληροφορίες που είχες, είχαν στοχεύσει πολύ σε αυτό το παιχνίδι οι άνθρωποι του Ορδαϊκού. Πάντως είναι δύο ομάδες που θα δυσκολευτούν πολύ για να μείνουν στην κατηγορία.
Και ο Ορδαϊκός και το Κιλελέρ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, νωρίς το έβαλε τον κύριο Ορδαϊκός, στο 11ο λεπτό με τον Νίκολη. Θεσπρωτός Βατανιακός, 2-1 ανατροπή και σε αυτό το παιχνίδι Βατανιακός, ανατροπή και στο προηγούμενο παιχνίδι, ανατροπή και τώρα. Στο προηγούμενο κέρδισε, τώρα έχασε. Προηγήθηκε με πέναλτι στο 40 λεπτό του Γιώγιου, ισοφάρισε ο Βιγιάρμπα στο 70 και στο φινάλι του παιχνιδιού ο Θεσπρωτός βρήκε τον γκολ της νίκης. Σημαντική το... νίκη για το Θεσπρωτό αυτή, γιατί δεν πήγαινε καλά τελευταία. Να, το οποίο πανηγυρίστηκε δεόντως. Ναι. Λοιπόν, και στο ντέρμπι της ημέρας, Σβορώνος Νέα Αρτάκη, χωρίς νικητή, 0-0 και πραγματικά γίνεται χαμός στην κορφή. Από την πρώτη θέση έως και την πέμπτη μπορούμε να πούμε, γιατί θα δούμε αμέσως τώρα το βαθμολογικό πίνακα, για να έχουν και οι τηλεθεατές μας μια εικόνα το τι συμβαίνει σε αυτό το όμιλο που συμμετέχουν οι κυριακές ομάδες. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Στην πρώτη θέση είναι ο Σβορώνος με 24 βαθμούς. Ακολουθεί η Νέα Αρτάκη με 22, όσους έχει και ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Στην τέταρτη θέση ο Πιερικός με 21 και ο Αστέρας Σταυρού ακολουθεί με τους ίδιους βαθμούς. 19 βαθμούς έχουν τα Τρίκαλα και η Αναγέννηση Άρτας. Τα Τρίκαλα που δεν έδειξαν πολλά πράγματα χθες. Όχι. Είπαμε και πριν, είπαμε και την Παρασκευή, είναι ομάδα ή του ύψους του βάθους. Ναι, ναι, ναι. 17 βαθμούς η Καστοριά και η Κιλελέρ. Είδες που αναρριχθήκε η Καστοριά. Ναι, ναι, ναι. Η Ζάκυνθος έχει 15. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Αστέρας Πετρελαιού με 15 που είναι στη ζώνη παραμονής, μπαράζ. Κάτω από τη ζώνη είναι ο Θεσπρωτός με 14 βαθμούς. Ακολουθεί ο Βατανιακός με 11, η Θήλα Κατσικά με αγώνα λιγότερο 10, ο Ορδαϊκός 10, ΑΕΛ 8, Φίκη 6 και ο Μαγνησιακός ο οποίος έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο βαθμολογικός πίνακας και καταλαβαίνει δάσκαλε παιχνίδι με παιχνίδι που περνάει, όλο και αυξάνεται το ενδιαφέρον για αυτή την κατηγορία και για το πώς θα διαμορφωθεί. Πάμε να δούμε γρήγορα την επόμενη αγωνιστική. Εκεί που ο Αστέρας Πεντρετή θα πάει στην Κατερίνη για ακόμη ένα παιχνίδι. Έχει πάει ήδη σε 2, στο Βατανιακό, έχει πάει και στον Πιερικό, κλείνει. Δυνατή ομάδα Εθνικός Πειραιώς. Μάλλον σε 3 έχει πάει. Ναι, έχει, πάει ναι. Έχει πάει σε 3, τώρα κλείνει το ταξίδι του στην Κατερίνη ο Αστέρας Πεντρετή, γιατί είχε πάει και στο Σβορώνη στην Πρεμιέρα. Λοιπόν, η Ζάκυνθος θα πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά. Πιερικός Φίκη, εδώ είναι μεγάλο φαβορί ο Πιερικός. Σίλα Κατσικά Καστοριά, Αναγέννηση Αστέρα Σταυρού Άιλεφ Κίμης, Αναγέννηση Άρτας Ορδαϊκός, Τρίκαλα Θεσπρωτός, Κιλελές Βορώνος και Νέα Αρτάκη Βατανιακός. Αυτή είναι η βαθμολογία, η επόμενη αγωνιστική για την ΓΑΜΑ Εθνική. Πάμε στο τοπικό. Πάμε στο τοπικό, που βλέπουμε Γιώργο ότι η Εμάτο Φάμ έχασε βαθμούς. Δύο πολύτιμους βαθμούς, έτσι, σε ένα παιχνίδι που είχε και δύο αποβολές. Σε ένα παιχνίδι καταρχήν που συγκέντρωσε πολύ, πολύ κόσμο. Πραγματικά η κερκίδα ήταν κατάμεστη και ο γύρος χώρος επίσης, γιατί ήταν ένας αγώνας που οι φίλαθλοι του ΦΑΜ πήγαν να στηρίξουν την προσπάθεια και οι φίλαθλοι από τον Άγιο Νικόλαο πήγαν, αλλά πήγαν και πολλοί από την γύρω περιοχή, όπως στη Στρογγυλή, γιατί το γήπεδο, το αγώνας διεξήχθηκε στη Στρογγυλή, και πήγαν και παρακολούθησαν ένα παιχνίδι Α κατηγορίας. Και ο Αραβιός είναι ιδιαίτερα δυνατός εδώ, είναι από τις δυνατές ομάδες βέβαια, αλλά ο ΦΑΜ είναι από αυτές που θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Ο ΦΑΜ θέλει. Το θέμα είναι αν μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο. Γιατί το ρόστερ από ό,τι έχω πληροφορηθεί είναι μικρό και τώρα οι δύο απουσίες που θα έχει λόγω των καρτών θα ψάχνει ο προπονητής πώς να βρει τους αντικαταστάτες. Και οι αντικαταστάτες του Σπίνουλα δύσκολα βρίσκεται σε μια ομάδα όπως είναι ο ΦΑΜ, ο οποίος δέχτηκε την κόκκινη κάρτα χθες. Εντάξει, έχει ρόστερ. Τα παιδιά που παίζουν είναι έμπειρα παιδιά. Σε ποσότητα λέω. Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, δεν λέω σε ποιότητα, λέω σε ποσότητα. Για να μπορέσει να φτάσει, να έχει διάρκεια στην απόδοσή του και να φτάσει στο στόχο που θέλει. Το πιο βασικό, δάσκαλε, είναι να βρει τον τρόπο ο προπονητής, όποιος και να είναι προπονητής, να έχει στη διάθεσή του στις προπονήσεις όσους περισσότερους παίχτες μπορεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι μια πολυτέλεια αυτή για τις κερκυριακές ομάδες. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα που εντοπίζεται σε όλες τις ομάδες. Γιατί αν υπάρχει ανταπόκριση και συμμετοχή δηλαδή στις προπονήσεις, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Αν δεν πηγαίνουν τα παιδιά στις προπονήσεις, ο ποδοσφαιριστές δηλαδή, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι που είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός ντέρμπι. Με τους τυπικά γηπεδούχους, γιατί το γήπεδο του Πετρετή ακόμη δεν είναι έτοιμο. Γίνεται αντικατάσταση της περίφραξης.
να θέλουν μπροστά για πρώτη φορά νομίζω σε τόσο πολύ φιλάθλο κόσμο να δείξουν τις αρετές τους ως ομάδα και τους φιλοξενούμενους να ψάχνουν να βρουν τον τρόπο έτσι ώστε να πάρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πληροφορήθηκα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστέρα Πετρητή δεν έχει ενημερωθεί για τις εργασίες περίφραξης ούτε πότε θα τελειώσει αυτή η δουλειά. Ναι. Κοίτα, το Αστέρα καταρχήν πρέπει να γίνει περίφραξη για να μην εξέφραγω αμπέλι. Να μπαίνει ο καθένας μέσα όπως θέλει. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, δεν είναι δυνατόν στα μέσα της περίοδου να προχωράμε να κάνουμε τις ίδιες δουλειές. Γιατί, με τόσες συλλήψεις γηπέδων που έχουμε. Ναι, γιατί σε αυτή την περιοχή εκεί χρησιμοποιούν αυτό το γήπεδο ο Κεραυνός Αγίου Νικολάου, η ομάδα τα Βασιλιάτικα, αλλά κυρίως το γήπεδο αυτό το χρησιμοποιούν όλες οι ομάδες που έχουν τμήματα υποδομής. Βέβαια. Λοιπόν, έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια ανάμεσα στον Πετρητή και τον Κρόνο Αργυράδων που έχουν κάνει τον Κοροσιακό, που διεξάγονται οι προπονήσεις εκεί και πρέπει να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται η περίφραξη για να μπορέσουν να διεξάγονται και οι αγώνες του παιδικού πρωταθλήματος. Τόσο απλό είναι. Αλλά δεν κατάλαβα πραγματικά το λόγο που όταν ξεκίνησε η αγωνιστική περίοδος πήγαν να αντικαταστήσουν την περίφραξη. Ελπίζω όμως η περίφραξη να έχει το κατάλληλο ύψος γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι όλα θέμα προγραμματισμού. Ναι. Για να μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, η περίφραξη πρέπει, θεωρώ ότι έχουν κάνει τη σωστή μελέτη για να έχει το συγκεκριμένο ύψος που απαιτείται ακόμη και οι αγώνες γάμα εθνικής κατηγορίας. Γιατί αν ο Πετρητής, πάνω σκάρι του χρόνου, μείνει στην κατηγορία και θέλει να παίξει το γήπεδο του, λέμε έτσι, και φτιάξει την εξέδρα του, παίζει ρόλο και το ύψος της περίφραξης. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τι να πούμε εμείς τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο την κάρτα με τα αποτελέσματα. Κυρίως για να δούμε μετά εικόνα. Πάμε να δούμε. Αποτελέσματα Α κατηγορίας. ΑΟ Κέρκυρα Κρόνος Αργυράδων 2-0, θα τα πούμε μετά αυτά, γιατί έχουμε τα στιγμιότυπα. Όλυμπος Συναλλιακός 2-0, σε ένα παιχνίδι που Όλυμπος ήταν καλύτερο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Πέτυχε 2 γκολ με τον Δημητριάδη και τον Χαϊτίδη. Και έδειξε ότι θα είναι από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Θέλει να πρωταγωνιστήσει. Ναι, εν αντιθέσει με τον Συναλλιακό που δεν δείχνει ότι έχει τα φόντα φέτος για τίτλο. Έχει, καλά, αυτό το έχει ξεκαθαρίσει από τώρα δηλαδή. Είναι πάρα πολύ πίσω βαθμολογικό πίνακα, δηλαδή απέχει, αν θυμάμαι καλά, 10 βαθμούς από την προπορευόμενη ομάδα. Λοιπόν, Κεραυνός Αγίου Νικολάου ΦΑΜ 1-1, Αναγέννηση Περιβολή Ομόνια 4-1, ήταν ένα παιχνίδι που είχε φαβορή πριν ξεκινήσει και ήταν αναγέννηση. ΑΕΦ ΑΚΟ Μπενίτσες 3-4. Εδώ πραγματικά πολλά τα γκολ. Διαμαρτυρίες έντονες από την ομάδα των ΦΕΑΚΟΝ, πρέπει να το πούμε. Δεν διαβάζουμε εμείς ανακοινώσεις, το έχουμε πει, αλλά μπορούμε να πούμε ότι έχουν έντονες διαμαρτυρίες η ομάδα των ΦΕΑΚΟΝ για αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που βγάζει ανακοίνωση η ΦΕΑΚΟΝ. Λέμε τώρα ότι την έχει βγάλει με ανακοίνωση. Είναι η δεύτερη που βγαίνει. Δηλαδή σε διάστημα 6 αγωνιστικών έχει βγάλει δεύτερη ανακοίνωση η ΦΕΑΚΟΝ. Εντάξει, είναι μια ανακοίνωση η οποία βέβαια που είναι στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Στο δικό τους δηλαδή μέσο. Mm. Λοιπόν, Πάος Σφαγιανάκης Παξίδη εξήθη λόγω της δυνατής έντασης του ανέμου, δεν μπορούσαν να μεταβούν οι Παξί στην Κέρκυρα. Και Βολίδα Χιλέας Νυφών, θα τα δούμε μετά τα σημειότυπα από αυτό το παιχνίδι, 1-2. Εδώ έπαιξε σημαντικό ή ίσως πρωταγωνιστικό ρόλο ο αέρας και η έντασή του που είχαν από ένα ημίχρονο κάθε ομάδα. Το εκμεταλλεύτηκε περισσότερο η ομάδα του Αχιλλέα Νυφών και πήρε τη νίκη με σκορ 2-1. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα στιγμιότυπα από το παιχνίδι ΑΟ Κέρκυρα Κρόνος Αργυράδων που μας έφερε ο Σίμα Πι Παύλα Ταφ και τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε. Είναι ένα πολύ μακρινό σουτ χωρίς κανένα στόχο. Ο Κρόνος με τα πράσινα. Η Κέρκυρα με τα άσπρα. Ο Κρόνος έχει τα άσπρα. Η Κέρκυρα είναι με την Μπλαουγκράνα. Με την δική της εμφάνιση. Ναι. Λοιπόν, εδώ έγινε ένα σουτ. Στο χώρο του κέντρου μια κάθετη πάσα. Έρχεται το γκολ. Πολύ ωραίο πλασέ. Το οποίο δεν κατοχυρώνεται.
Εδώ είναι ο Κρόνος από αριστερά. Γίνεται η σέντρα. Ο παίχτης στη συνέχεια πετυχαίνει τον κόλ, αλλά έχει σφυρίξει ο ρέφερης αναμέτρησης. Από την ημέρα που επαναεμφανίστηκαν δάσκαλοι στα γήπεδα της Κέρκυρας οι δύο ομάδες, ήταν η πρώτη φορά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, που η ομάδα της Κέρκυρας κέρδισε τον Κρόνο. Είναι μια σημαντική νίκη. Η Κέρκυρα πηγαίνει καλά μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, πάρα πολύ καλά. Έχει μια ήττα στους Παξούς. Ναι. Και πρέπει να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, Γιώργο, γιατί πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή την ομάδα την τρέχουν 3-4 άτομα. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Δεν έχει τη βοήθεια που περίμενε αυτή η ομάδα από το φιλάθλο κόσμο αυτή τη ομάδα που. Του κόσμου να του δώσει και κίνητρο. Ναι, εντάξει. Χωρίς κίνητρο δεν γίνεται. Του κόσμου γενικά εννοώ του πολύ κόσμου, έτσι. Ναι, εντάξει. Εδώ έτσι από την περιοχή γίνεται το σουτ. Από το Γρεκό η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Είναι ένα πολύ ωραίο γκολ. Είναι πρώην παίχτης του Κρόνου Αργυράδων, ναι. Ο Γρεκός. Και ήρθε το γκολ. Εδώ που δεν μπορέσαν να απομακρύνουν οι αμυντικοί την μπάλα. Και στο ημικύκλιο καμία αντίδραση από τον goalkeeper. Δεν έκανε καν κίνηση προς την πορεία της μπάλας. Πρέπει να βοηθήσει και ο αέρας και να φύγει η μπάλα δυνατά, ιδιαίτερα δυνατά. Εδώ είναι εδώ το παιχνίδι. Είναι, είναι. Εδώ το γκολ δηλαδή προήρθε από αυτό το λάθος εδώ που δεν μπορούσε να απομακρύνει την μπάλα. Και δεν μπήκε αμυντικός πάνω του, ε. Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι ήρθε αυτό το γκολ, 1-0 για την ομάδα της Κέρκυρας. Και στη συνέχεια ένα μακρινό σούτ βρήκε αιστεία. Εδώ είναι μια μακρινή μεταβίβαση από χώρο άμυνας προς το αντίπαλο μισό. Και το σούτ. Μια χαμένη ευκαιρία. Εδώ είναι στατική μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Έπεσε ο τερματοφύλακας στα αριστερά του γωνία και μπλόκαρε την μπάλα. Δύσκολη απόκρουση. Εντάξει, γιατί η μπάλα έσκασε στο έδαφος από αυτή την άποψη. Είχε λέω, τον έλεγχο μου, εντάξει, δεν ήταν δυνατή. Είναι ότι το πιο δύσκολο για τον τερματοφύλακα. Εδώ έξω την περιοχή, η μπάλα κοντράρει, καταλήγει στα δίχτυα, ένα εύκολο γκολ που δέχεται ο τερματοφύλακας του Κρόνου. Πρέπει να άλλαξε και λίγο πορεία. Εντάξει, γιατί άλλαξε πορεία, αλλά κοίταξε πόσο μακριά είναι. Αν κοιτάξει και τη δύναμη της μπάλας, δεν είναι πάρα πολύ δυνατή. Έσκασε εκεί. Το ματοφύλακα δεν είχε τον έλεγχο της μπάλας. Είναι ευθύνη δική του. Κατά μεγάλο ποσοστό. Και κυρίως και των αμυντικών που μαρκάρουν με τα μάτια παρά. Ακριβώς. Είναι η δεύτερη φορά που δεν πάνε πάνω στον επιθετικό παίχτη. Βέβαια. Και στα δύο γκολ δεν πήγανε πάνω στον παίχτη. Ναι. Είναι πολύ κακή αμυντική λειτουργία, εν πάση περιπτώσει. Της ομάδας του Κρόνου και στις δύο περιπτώσεις που σουτάρει ο Γρεκός. Εδώ είναι πάλι η Κέρκυρα στην επίθεση. Μακρινό σουτ. Εδώ είναι τα κοντινά πλάνα που κάνει ο Σίγμα Πι Παύλα Ταφ. Πρέπει να μπαίνει ο μικρός ο Μπρετάνος. Είναι ο ανιψιός του Νάσου του Μπρετάνου. Ένα νέο παιδί. Λοιπόν, έτσι εξελίχθηκε η ιστορία αυτού του παιχνιδιού. Με την Κέρκυρα να πετυχαίνει μια νίκη με σκορ 2-0. Και να έχει πάει καλά στο βαθμολογικό πίνακα μέχρι λοιπόν, στιγμής. Πάμε να δούμε το βαθμολογικό πίνακα για να δούμε στη συνέχεια τα υπόλοιπα βίντεο που έχουμε και το παιχνίδι Βολίδα Νηφές. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Αναγέννηση περιβολή στην κορυφή με 16 βαθμούς. Ακολουθεί η ομάδα του ΟΦΑ με 14. Ο Όλυμπος με τον Άγιο Κέρκυρα έχουν από 13 βαθμούς. Όσους έχει και η ομάδα των Πενιτσών. 11 βαθμούς έχει ο Άγιος Νικόλαος, 9 Αχιλλέας Τυφών, 6 ο Κρόνος. 6 ο Θηναιλιακός, 5 βαθμούς έχουν υπαξί με αγώνα λιγότερο, 4 βαθμούς η Βολίδα, 4 βαθμούς έχει η ομάδα του Σφακιανάκη με αγώνα λιγότερο και χωρίς βαθμούς στο πρωτάθλημα είναι η ομάδα του ΙΣΑΕΦ, ΑΕΚΟΝ και της Ομόνιας. Την επόμενη αγωνιστική υπάρχουν τα παιχνίδια Κρόνος, Θηναιλιακός, ΟΦΑΜ, ΑΟ, Κέρκυρα, Ομόνια, Όλυμπος, Μπενίτσης, Άγιος Νικόλαος, Παξί, Περιβόλη, Νηφές, ΦΕΑΚΑΣ, ΑΕΦ, ΑΕΚΟΝ και Βολίδα, ΠΑΟ, Σφακιανάκης. Λοιπόν, αυτά από την Α κατηγορία.
Θα πάμε τώρα εμείς να δούμε στιγμιότυπα από το παιχνίδι Βολίδα Νηφές που έγινε στο Ενωσιακό Γήπεδο στο Γανόνι.
Λοιπόν, τα είδαμε τα γκολ, πώς μπήκανε. Να πάμε όμως για το απαιτούμενο διάλειμμα. Και θα κάνουμε και μετά θα συνεχίσουμε από το ίδιο γήπεδο και από το ίδιο παιχνίδι το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις που έχουμε. Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Σφακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της αθλητικής μας εκπομπής. Πάμε, Γιώργο, τώρα να δούμε τι είπαν οι πρωταγωνιστές. Πάμε, ναι. Εκεί ήταν το τηλεοπτικό συνεργείο του ΣΥΓΜΑ ΠΗ Παύλα ΤΑΦ και μας έφεραν και το ρεπορτάζ από αυτό το παιχνίδι. Πάμε να το δούμε.
Να δούμε δάσκαλα και τους παίχτες. Βέβαια. Από αυτό το παιχνίδι, τι δήλωσα μετά το τέλος του. Λοιπόν, αυτά. Μεγάλη νίκη ο Αχιλλέας Νυφών, εκτός έδρας. Η ομάδα της Βολίδας σιγά σιγά ψάχνει να βρει την αγωνιστική της ταυτότητα. Ψάχνει να βρει αυτό που έχει προγραμματίσει ο προπονητής, με το προπονητικό team δηλαδή, για να μπορέσει να βρει τους βαθμούς που χρειάζεται. Γιατί καλά είναι να παίζεις, αλλά στο ποδόσφαιρο πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι βαθμοί. Και από εδώ και πέρα, βγάζοντας ένα δύσκολο πρόγραμμα η Βολίδα θα... Πάντως υπάρχει η αισιοδοξία στις τάξεις της Βολίδας ότι σιγά σιγά η ομάδα θα αρχίσει να παίρνει πάνω της, όπως λέμε, αγωνιστικά, και τα πράγματα θα αλλάξουν. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Α κατηγορία της ΕΠΣΕ Κέρκυρας. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα για να μπορούμε να τα σχολιάσουμε κιόλας. Λοιπόν, κάπως Ολυμπιάδα 0-2. Μπορούσε πιο εύκολα η Ολυμπιάδα να πάρει τη νίκη. Ήταν πολύ καλή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δείχνει η Ολυμπιάδα
ότι κάτω από την καθοδήγηση του Σάββα Σιδηρόπουλου έχει βρει την ταυτότητά τη και πραγματικά. Ιστορική ομάδα και αυτή, Γιώργο. Ναι, και πραγματικά μέσα στο γήπεδο βγάζει ωραία πράγματα, ωραίο συνδυασμό, καλή κυκλοφορία τη μπάλα. Και είναι θέμα χρόνου, πιστεύω, η Ολυμπιάδα να επιστρέψει στη φυσική τη θέση που είναι στην Α κατηγορία. Λοιπόν, εύκολα δηλαδή κέρδισε στον κάμπο την τοπική ομάδα. Θύελα ΑΕΚ Αναρίου 1-1, θα δείξουμε στο τέλος της εκπομπής στιγμιότητα αυτό το παιχνίδι. Δίας Κασιόπης Στρογγυλή 3-2, γκολ και θέαμα εδώ. Αλλά τελικά την νίκη την πήρε η ομάδα της Κασιόπης με 3-2. Ηρακλής Αγίων 10 Φοίνικες 2-0. Σπαρτέλες Φακερά 2-3. Μέγας Αλέξανδρος Οδυσσέας Αργιωτών 0-1. Και το παιχνίδι του Πάου Σφακιανάκης με την ομάδα των Περουλάδων. Πάου Σφακιανάκης Β είναι αυτή η ομάδα. Με την ομάδα των Περουλάδων θα διεξαχθεί την Τετάρτη. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τον βαθμολογικό πίνακα. Εκεί που η ομάδα του Οδυσσέα Αργιωτών είναι συγκορυφή με 16 βαθμούς, ακολουθεί η Ολυμπιάδα Καροσάδο με 15. Οι Άγιοι 10 έχουν 15 βαθμούς και αυτοί. Στη τρίτη θέση είναι η Άγιοι 10 με 15. Καλή πορεία και η ομάδα των Άγιων 10. Βέβαια, ακολουθεί ο Δίας Κασιόπης με 12. 10 βαθμούς έχουν οι Φοίνικες, ο Μέγας Αλέξανδρος, η ομάδα του Σφακιανάκη Β, αλλά με αγώνα λιγότερο. Οι Περουλάδες 7 με αγώνα λιγότερο. Σφακερά 6, Στρογγυλή 4 βαθμούς, Κανάγια 4, Θύελλα 4, Σπαρτίλες και Κάβος έχουν από 2. Και χωρίς βαθμό είναι η ομάδα από τα Βασιλάτικα. Αυτή είναι η βαθμολογία στην συγκεκριμένη κατηγορία. Θα αλλάξουμε τώρα λίγο άθλημα, δάσκαλε. Πάμε στο μπάσκετ. Δεν τα καταφέραμε. Και εγώ ελπίζα ότι θα έχουμε μια εμφάνιση, ο Ιόνιος δηλαδή, ότι που μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Έχασε εύκολα, μπορούμε να πούμε. Σχεδόν 20 πόντους, 18 έχασε, 90-72. Απέναντι στην Παναχαϊκή, βέβαια, που έπαιζε στην έδρα της, είναι μια ιστορική ομάδα. Και ο Ιόνιος δεν έχει δείξει πολλά πράγματα πάντως μέχρι στιγμής η Παναχαϊκή. Όχι. Γι' αυτό περιμένουμε και εμείς ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικός ο Ιόνιος. Βέβαια, το μπάσκετ ξέρεις πάρα πολύ καλά, είναι και θέμα ημέρας. Αν σου βγουν από την αρχή 5 σούτ εύστοχα, παίρνεις και την ψυχολογία και νομίζω παίρνεις αυτό που λέμε τον τίτλο του αφεντικού μέσα στο παρκέ. Εντάξει, όταν όμως έχεις μια ομάδα που διεκδικείς να πας πολύ ψηλά, δεν δικαιολογείται να έχεις αυτές τις μεταπτώσεις. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της γάμα εθνικής κατηγορίας, εκεί που συμμετέχει η κερκυριακή ομάδα, ο Ιόνιος. Ήταν η πέμπτη αγωνιστική, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Αστέρας Τεμενής. Τεμενής, σωστά. Το έχω τη γράμμα, εγώ βιάστηκα. Αχαγιά 58-65. Το παιχνίδι του Γλάφκου με τον Προμηθέα θα γίνει 22. Γαργαγιάννη Δόξα Πύρου Άρτας 69-65. Αργονάφτης Χικίου Ιωάννινα 68-78. Παναχαϊκή Ιόνιος 90-72 και Αξί Παραμυθιά 77-85. Νομίζω είναι η πρώτη νίκη της Παραμυθιάς στο πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε τον βαθμολογικό πίνακα. Η Αχαγιά μαζί με τη Δόξα Πύρου Άρτας και ο Αστέρας Τεμένης έχουν από 9 βαθμούς, ακολουθεί η Παναχαϊκή με 8. 7 βαθμούς έχουν 5 ομάδες. Ο Γλάφκος, ο Ιόνιος, τα Ιωάννινα, ο Αργοναύτης και η Γαργαγιάννη. 6 βαθμούς έχει ο Προμηθέας και η Παραμυθιά. Και 5 βαθμούς έχει ο Αξί. Έχει η ομάδα του Αξί. Λοιπόν, όπως βλέπεις, όπως βλέπεις, τα Γιάννενα έχουν 2 ομάδες αυτή την κατηγορία. Και όπως βλέπω, πρέπει να πάρουμε κάποια παιχνίδια για να ανέβουμε βαθμολογικά. Σωστά τα λες. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα έχει πολύ δύσκολη αποστολή πάλι ο Ιόνιος. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που θα έχει εκτός έδρας. Θα πάει στην Αχαγιά, η οποία είναι στην πρώτη θέση βαθμολογίας και δείχνει πολύ καλά στοιχεία μέχρι στιγμής. Έσυμφα τα πράγματα. Λοιπόν, στην Εσκαβδέ είχαμε μόνο ένα παιχνίδι. Ο Κερκυριακός πήγε στο Μεσολόγγι. Αυτό το παιχνίδι. Ναι, πήγε στο Μεσολόγγι να παίξει με την ομάδα του Λέοντα. Και νομίζω ότι. Ναι, έκανα ένα λάθος πριν. Ο Ιόνιος πάει στην Παραμυθιά να παίξει. Παραμυθιά. Ναι. Επομένως είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να το πάρει ο Ιόνιος. Ναι, έκανα λάθος. Πάει στην Παραμυθιά. Και ο Κερκυριακός πήγε στο Μεσολόγγι, έχασε. Λοιπόν, ήταν μόνο αυτό το παιχνίδι. Και τώρα είχαμε και Χάλμπορ, δάσκαλε. Ήταν η μέρα του Θέακα. Γιατί τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες πήρε νίκες. Ναι, κέρδισε στο κερκυραϊκό ντέρμπι την ομάδα του Κερκυραϊκού. Στις γυναίκες. Στις γυναίκες με 26-14 ήταν η νίκη αυτή. Ένα παιχνίδι που ήταν μια γιορτή για το γυναικείο Χάλμπορ εδώ στην Κέρκυρα.
Οι αθλήτες ήταν αντίπαλοι μόνο στη διάρκεια του αγώνα. Είναι οι περισσότερες όλες φίλες μεταξύ τους. Και έπρεπε κάποιος να βγει νικητής. Και αυτός ήταν ο Φέακας και με το σκορ να είναι 26-14 υπέρ του. Τώρα στους άντρες ήταν η δεύτερη νίκη, η πρώτη σε παρκέ. Για το Φέακα που κέρδισε τους Κύκλοπους Αλεξανδρούπολης με 32-30. Η πρώτη νίκη ήταν του Φέακα στα χαρτιά που δεν είχε δώσει τον αγώνα. Ενώ στη Β' Εθνική, ο Κερκυραϊκός έπαιξε εδώ με το Πανόραμα και έχασε με 2 γκολ διαφορά. Έχασε 25-23. Αυτή ήταν η εικόνα της Β' Εθνικής κατηγορίας και στο hardball. Λοιπόν, πάμε ποδόσφαιρο ξανά. Πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα από τα παιχνίδια που έχουμε πει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το παιχνίδι Θύελλα Κανάλια. Πάμε να δούμε τι έγινε σε αυτόν τον αγώνα.
Και πάμε και στο επόμενο παιχνίδι, Γιώργο. Το επόμενο παιχνίδι, δάσκαλα, είναι Μέγας Αλέξανδρος, Οδυσσέας Αυγιωτών. Η Οδυσσέας Αυγιωτών και αυτός, όπως και η Ολυμπιάδα, συμμετέχει... Και δείχνει ότι η Β κατηγορία είναι κάτι το περαστικό και το επόμενο χρόνο θα παίζει στη μεγάλη κατηγορία. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Ναι. Για να επιστρέψουν αυτές οι δύο ιστορικές ομάδες του Βορρά στην φυσική τους θέση. Πάμε να δούμε και στιγμή από αυτό το παιχνίδι. Είναι συγκεκριμένο, δάσκαλε, αυτό το πλάνο. Δηλαδή, πέρσι αυτές οι δύο ομάδες δεν τα κατάφεραν στην Α κατηγορία. Φέτος όμως οι διοικήσεις πήραν τη μεγάλη απόφαση να δημιουργήσουν ομάδες που να συνδυάσουν και την εμπειρία και το νεανικό στοιχείο για να έχουν τον κορμό έτοιμο για τον χρόνο. Γιατί ούτε οι ίδιοι υπολόγιζαν ότι θα βρεθούν σε αυτήν την κατηγορία, αλλά βλέπεις ότι προσαρμόστηκαν γρήγορα. Και δείχνουν ότι Γιώργο, μια σεζόν θα είναι το διάλειμμα, το πούμε έτσι. Δεν είναι κάτι το φοβερό να πέσεις μια χρονιά από μια κατηγορία βάζοντας
ένα οργανωτικό σκοπό για την επόμενη χρονιά και για να μπορέσεις μετά να ξεκινήσεις με κάποια πράγματα που θα σε βοηθήσουν να πραγματοποιήσεις αυτή την πορεία την οποία αν επιθυμείς. Ναι, λοιπόν, θα σου πω τι συμβαίνει. Γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρείσαι χωρίς να μπορείς στην Α κατηγορία. Είτε οικονομικά, είτε αγωνιστικά, είτε να ψάχνεις πώς και πώς να παίξεις τα παιχνίδια που έχεις μπροστά σου. Είναι μια διαδικασία που το αποτέλεσμα πολλές φορές μπορεί να περνάει σε δεύτερη μοίρα. Ο στόχος των ομάδων είναι να χρησιμοποιούν παιδιά του χωριού ή της γύρω περιοχής, να τους δίνουν το κίνητρο να αγωνίζονται για να έχουν και παρόν και μέλλον. Υπάρχουν ομάδες που ξοδεύουν αρκετά πράγματα για να διεκδικήσουν τι, ξέρεις, την παραμονή στην κατηγορία. Δεν υπάρχει λόγος. Εγώ συμφωνώ μόνο σε ένα πράγμα, ότι οι ομάδες που θέλουν και το επιδιώκουν να πάνε να πρωταγωνιστήσουν για να ανέβουν κατηγορία, ναι, οκ, okay, να ξοδέψουν. Αρκεί να ξέρουν βέβαια και την επόμενη μέρα. Όχι να μου λένε ότι βαρεθήκαμε να παίζουμε κάθε χρόνο με τους ίδιους και θέλουμε να αλλάξουμε να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Γιατί το κάτι διαφορετικό κοστίζει. Το κάτι διαφορετικό, Γιώργο, είναι κάτι το εφικτό. Mm. Η επιθυμία να παίξεις σε μια μεγάλη κατηγορία είναι επιθυμητή. Mm. Αλλά δεν μπορείς μεμονωμένα να πας να κάνεις αυτό το άλμα. Mm. Δεν έχεις τους βιομήχανους ή τους λεφτάδες που θα σε βοηθήσουν. Και γι' αυτό, Γιώργο, πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Δηλαδή ο Νότος να κάνει συνεργασία τόσα σωματεία που υπάρχουν εκεί για να πετύχουν ένα τέτοιο σκοπό, να ανέβουν και να μπορέσουν και οικονομικά και αθλητικά υλικά, με αθλητικό υλικό να μπορέσουν, έμψυχο αθλητικό υλικό να έχουν και να μπορούν να σταθούν, το ίδιο και ο Νότος, το ίδιο και ο Βοράς, το ίδιο και η πόλη ακόμα μέσα. Και η πόλη, γιατί η πόλη. Και η πόλη μέσα. Δεν γίνεται διαφορετικά, Γιώργο. Δηλαδή κάτι, γιατί να συνεργαστώ αυτό το χωριό, μετάλλιο το χωριό, αυτοί με αυτούς, αυτά είναι όλα, τι να το πω, εγωισμοί οι οποίοι δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, είχαμε ετοιμάσει και ένα θέμα για το πόλο. Πήγαμε στο κολυμπητήριο του Σπύρος Γιαννιώτης της Κέρκυρας. Ένα κολυμπητήριο έχουμε. Ναι, αυτό. Λοιπόν, μιλήσαμε με τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του ΝΑΟΚ, που θα δώσετε πολύ μεγάλη μάχη φέτος στην Α2 κατηγορία, που αναμένεται να είναι πολύ πιο απαιτητική σε σχέση με πέρσι. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο του ομίλου, τον Γιώργο Τριμπουλή, και τον προπονητή, τον Σπύρο τον Καρδόνα, και με τον αρχηγό της ομάδας του ΝΑΟΚ, τον Μπέντο Γιαννιώτη. Αλλά επειδή είναι λίγο αργά και το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, εμείς θα το δείξουμε την Παρασκευή, για να μπορεί και ο κόσμος να συνειδητοποιήσει το μεγαλείο του ΝΑΟΚ και κυρίως το πώς υποστηρίζει τα τμήματά του. Και να το παρακολουθήσει, όχι νησταγμένος. Ναι, και το βασικό είναι ότι ο ΝΑΟΚ και κυρίως το τμήμα υδατοσφαίρισης, που το γνωρίζω καλύτερα δηλαδή σε σχέση με τα υπόλοιπα, είναι το παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις ομάδες της Κέρκυρας. Δηλαδή πήγε βήμα-βήμα, δημιούργησε τις υποδομές του, ανά τμήματα, αναλυκιακά τμήματα, και αυτή τη στιγμή καμαρώνουν όλοι που στο ρόστερ της ομάδας που θα παίξει στην Α2 κατηγορία πλέον έχει πολλά παιδιά που έμαθα να κολυμπούν και να γνωρίζουν το άθλημα του πόλο με το σκουφάκι του ΝΑΟΚ. Είναι μια δουλειά που ξεκίνησε πριν μια δεκαετία και τα αποτελέσματα πλέον είναι εφικτά. Έτσι, είναι αυτά που θέλουν, είναι ορατά από τα αποτελέσματα. Λοιπόν, και πραγματικά αυτό το πλάνο που το στήριξα με όλες τις δυνάμεις, θυμάστε, δάσκαλε, ότι μια χρονιά στην Καλαμάτα χάθηκε η άνοδος για ένα γκολ, το goal average. Αυτή η χρονιά στην Καλαμάτα που ανέβαινε ο ΝΑΟΚ στην Α2, ίσως να μην είχε σαμπαράς, λέω. Να είχε ένα από τα αποτελέσματα. Ναι. Ενώ τώρα, όπως σχεδιάστηκε και προγραμματίστηκε αυτή η ομάδα, έδειξε το σωστό δρόμο και για τις υπόλοιπες. Ένας τεράστιος σύλλογος, Γιώργο, είναι για την Κέρκυρα, είναι ότι το καλύτερο, έτσι, ο ναυτικός αθλητικός όμιλος της Κέρκυρας. Αλλά δυστυχώς εμείς οι Κέρκυραίοι δεν έχουμε μπόραση να αποδώσουμε σε αυτό το σύλλογο που έβγαλε τόσες χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από εκεί, επιστήμονες, αθλητές υψηλού επίπεδου, δεν έχουμε μπόρεση να τα αποδώσουμε αυτά που πρέπει να τα αποδώσουμε. Ωραία. Και είναι κρίμα
και μπορώ να πω και ντροπή για εμάς τους Κερκυραίους. Λοιπόν, θα το δείξουμε την Παρασκευή όλο το θέμα. Εμείς δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο σήμερα. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας. Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Φακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή.